έχει εντοπιστεί αυτό το τραμ, το οποίο είναι παρατημένο από ό,τι καταλαβαίνω, στο χρόνο ουσιαστικά, στις δεκαετίες που κύλησαν και άλλαξαν τα δεδομένα στη μετακίνηση. Βλέπουμε εδώ, είναι στη Θεσσαλονίκη αυτές οι εικόνες, όπου εκεί βρίσκονται και οι αδελφοί Δελή, οι οποίοι είναι και δημοσιογράφοι από όσο γνωρίζω, και παραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων και ταινιών. Α, να είμαστε όλοι εδώ μαζί. Λοιπόν, και είναι και μαζί ο Αντώνης ο Τσολγαράς, ο δημοσιογράφος Τσολναράς. Λοιπόν, με συγχωρείτε. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Μάριον. Ακριβώς, βρισκόμαστε σε μία από τις εγκαταστάσεις του Δήμου Θεσσαλονίκη, στη συμβολή των οδών 25 Μαρτίου με Καρακάση. Mm-hmm. Δίπλα μου έχω τα αδέλφια, τον Γιάννη και τον Κώστα Δελή, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει κιόλας μια μηντιακή εκστρατεία για να διασωθεί αυτό το τελευταίο βαγόνι του τραμ. Όπως είπες και εσύ, θα μπορούσαμε να μιλάμε σήμερα για ένα στολίδι. Ωστόσο, η σημερινή εικόνα που παρουσιάζει φαίνεται ότι είναι τουλάχιστον παρακμιακή. Να μας πούν και δύο λόγια οι άνθρωποι οι οποίοι άκουσαν τα παράπονα των πολιτών, γιατί εδώ ένας πολυσύχναστος δρόμος καθημερινά διασχίζουν εκατοντάδες πολίτες της Θεσσαλονίκης. Πώς το βρήκανε, Αντώνη, ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χρησιμοποιήσαμε τη δημοσιογραφική μας ιδιότητα. Καλησπέρα, κύριε Μάριον, και εσάς mm-hmm. και στον κόσμο. Δημοσιογράφοι που είμαστε, κάναμε την έρευνά μας και στο σενάριο είδαμε ότι εδώ πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το τραμ για την ταινία Κορδελιό 1922. Έτσι λοιπόν φτάσαμε και κάναμε τις ανάγκες της ταινίας με καπνούς και όλα όσα θα θέλαμε. Μας εξυπηρέτησε βέβαια αυτή η εικόνα, αλλά από την άλλη μας πλήγωσε, διότι όταν ρωτήσαμε στο αμαξοστάσιο του Θεσσαλονίκης, γιατί είναι εξυπηρεταμένο, γιατί είναι παρατημένο, γιατί αν μπορείτε να δείτε και τα πλάνα, είναι παρατημένο να είμαστε σε πρωτομέρειες. Πόσες δεκαετίες είναι παρατημένο εκεί? Πραγματικά πεταμένο. Ο Γιάννης ή ο Κώστας μιλάει τώρα? Είμαι ο Γιάννης. Είναι για χρόνια αυτή η κατάσταση. Είναι χρόνια. Έτσι, Γιάννη, λοιπόν, κοίταξε να δεις. Περίμενε με λίγο να σου πω κάτι, να σε ρωτήσω κάτι. Ψάχνοντας να βρω έτσι πόσα χρόνια χρησιμοποιούσαν το τραμ και πότε ουσιαστικά αυτό άλλαξε στη μετακίνηση εκεί της Θεσσαλονίκης, να βλέπουμε και στα πλάνα αρχείου, βρήκα ότι το χρησιμοποιούσαν ως κύριο μέσο από το 1893 έως το 1957. Από τότε μέχρι το έχουν αποσύρει εκεί. Η Βέλγικη εταιρεία που το είχε, ναι. Και ήταν αγαπημένο μέσο των Θεσσαλονικαίων. Έξι, mm-hmm. Δηλαδή, όταν περνάνε εδώ, γιατί από εδώ που περνάνε είναι και μπροστά και φαίνεται πώς μπορείτε να δείτε εδώ που βρισκόμαστε, mm-hmm. και τους πληγώνει αυτή η εικόνα. Είναι μια εικόνα που θέλουμε να αλλάξει. Γι' αυτό κάνουμε αυτή την εκστρατεία ενημέρωσης, διότι δεν θέλουμε μόνο απλά ούτε προβολή, εμείς το κάνουμε και προβολή, ούτε θα πάρουμε έσοδα εμείς. Απλά θέλουμε να κινητοποιήσουμε. Υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει ανταπόκριση σε αυτή την εκστρατεία και ποιο είναι το πλάνο ουσιαστικά? Καλησπέρα αυτό. Και από μένα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, κοιτάξτε, το καλό είναι ότι πολλά μέσα κινητοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα, όπως και εσείς, και σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον. Έχουμε και κάποια νέα, γιατί και ως δημοσιογράφοι το τρέξαμε το ζήτημα. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που μένει να ξεκαθαριστεί τις επόμενες ημέρες και σε λίγες ημέρες είναι ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα κάνει τις απαραίτητες κινήσεις και με το Υπουργείο Μεταφορών αλλά και με τους άλλους τους πολιτικούς φορείς, έτσι ώστε να πάρει σε πρώτη φάση το βαγόνι από εδώ, να το αξιοποιήσει, να το αναπαλαιώσει, να το πάει στον ντεπό που υπάρχει ένα ακόμα βαγόνι παρατημένο, σε ένα χώρο φυλασσόμενο λοιπόν, mm-hmm. όπου θα συντηρηθεί αυτό το βαγόνι και μετά θα δούμε αν θα είναι επισκέψιμο. Επειδή είπατε για το 1957, όταν αποσύρθηκε ήταν 27 Ιουλίου, mm-hmm. θέλουμε λοιπόν και εμείς έτσι 27 Ιουλίου του 2022 να γίνει το πρώτο βήμα, να φύγει βασικά από εδώ, είναι το κύριό μας μέλημα, mm-hmm. και από εκεί και πέρα ο Δήμος Θεσσαλονίκης, που δεν την κατηγορούμε γι' αυτό, φυσικά είναι πολλά χρόνια, δεν ευθύνεται ο Δήμαρχος ο τωρινός, ο κύριος Κώστας Ζέρβας, αλλά από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να κάνουμε κινήσεις με αυτή την μηντιακή εκστρατεία που ξεκινήσαμε, να φύγει από εδώ. Είναι μέρος της πόλης και η αλήθεια είναι τώρα ότι όμορφο θα ήταν, έτσι όπως διαβάζω, που εσείς ονειρεύεστε να είναι κάπου σε ένα κεντρικό σημείο, ενδεχομένως κοντά στον Λευκό Πύργο, και αυτό το τραμ το οποίο... Εμείς θέλαμε κοντά στην Καμάρα. Θέλαμε όπως είναι η ιστορική φωτογραφία να περνάει από την Καμάρα, αλλά ναι. Ξέρετε, υπάρχουν δυσκολίες, πρέπει να φυλάσσετε όλη την ημέρα. Ωστόσο, υπάρχει και μια ατμομηχανή συλλεκτική, το ξέρουν οι Θεσσαλονικοί, έξω από το σιδηροδρομικό σταθμό, ναι. της Θεσσαλονίκης, όπου και εκεί όμως είναι πάνω στις ράγες και είναι επισκέψιμο, το λοιπόν, βλέπουν. Έτσι θέλουμε λοιπόν σε ένα σημείο να είναι το βαγόνι. Έχετε κινητοποιήσει κόσμο. Και εμείς εδώ είμαστε, το θεωρούμε πάρα πολύ ωραία κίνηση και μακάρι τα πράγματα να προχωρήσουν γρήγορα και όπως λέτε 27 Ιουλίου, όπως τότε σταμάτησε, τώρα να δοθεί νέα ζωή.